κουτσούνια μου! Οι πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνω από εσάς είτε στα σχόλια, είτε στο email, είτε στο κοινό του ΕΑ, οπουδήποτε δηλαδή μου στέλνετε μηνύματα, αφορούν τα μαλλιά μου. Και κυρίως τα χρώματα. Και είναι λογικό βέβαια, γιατί έχω αλλάξει πόσα χρώματα τον τελευταίο καιρό και εσείς το ζείτε μαζί μου, αλλά ένα βίντεο δεν σας έχω κάνει. Και ο λόγος που δεν σας το έχω κάνει είναι επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πάρα πολλά για τα χρώματα. Πάντα πρίζω και ρωτάω άλλους. Τους κομμωτές, του Φεργκάρντι που έχει κάνει πόσα χρώματα, άλλους που έχουν κάνει χρώματα φίλους μου. Οπότε αυτό που θα σας πω σήμερα είναι λίγο πολύ ότι έχω μάθει κι εγώ. Αλλά εφόσον μου ζητάτε ένα τέτοιο βίντεο εδώ και πολύ καιρό θα το κάνουμε. Και σας ζήτησε κάποιες ερωτήσεις βάσει των οποίων θα δομηθεί και αυτό το βίντεο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πότε έβαψες τα μαλλιά σου πρώτη φορά? Πρώτη φορά τα έβαψα κάπου εκεί στο Λύκειο. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Έχω ξεσκαρτήσει όλες τις φωτογραφίες του Λυκείου για να βρω, αλλά δεν τις έχω βρει. Δεν τα είχα βάψει ολόκληρα. Γενικά, όπως θα δείτε και στο βίντεο, δεν τα έχω βάψει ποτέ από τη ρίζα ολόκληρα. Αλλά τότε στο Λύκειο τα είχα κάνει πίσω. Δεν ξέρω αν θυμάστε κάποιοι που ήταν μόδα, ειδικά στο σχολείο, για να μην φαίνεται, να βάφεις εδώ κάτω τη χέτη σου και να φαίνεται το χρώμα όταν έκανε σκοτσίδα ή να φαίνεται εδώ από κάτω. Και τα είχα κάνει κόκκινα, τα είχε κάνει η μαμά μου βασικά. Αφού την έπληξε τη γυναίκα, τα είχα κάνει κόκκινα, αλλά δεν βρήκα φωτογραφίες. Πόσα και ποια χρώματα έχεις κάνει στα μαλλιά σου? Μετά το Λύκειο τα ξαναέβαψα κάπου στο δεύτερο έτος, νομίζω. Σύμφωνα τώρα με τις φωτογραφίες που έχω βρει, γιατί δεν θυμάμαι απ' έξω. Και τα είχα βάψει όμπρε, μου τα είχε κάνει πάλι η μαμά μου, δεν είχα πάει σε κομμωτήριο. Και με ένα ντεκαπάζ μου είχαν βγει κάπως κόκκινα. Στην πορεία αυτό το κόκκινο όμπρε το κράτησα μέχρι και να μακρύνει, δηλαδή για 2 χρόνια περίπου. Και το άλλαζα σε μοβ, μοβοκόκκινο. Εκείνη την περίοδο δεν χρησιμοποιούσα τις πολύ extreme βαφές που υπάρχουν σε χρώματα. Κυρίως στις σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, δεν ήξερα ακόμα πόσες επιλογές έχει σε χρώματα. Και μετά από τις πολλές βαφές είχαν ξεραθεί κάπως και όλες δεν έκανα, δεν τα φροντίζα καθόλου τότε, μόνο conditioner. Παίζει να μην έβαζα καν μάσκα, οπότε είχαν ξεραθεί αρκετά. Και κάποια στιγμή, στο 4ο έτος, κάτι τέτοιο, τα έκοψα εντελώς ό,τι χρώμα υπήρχε και τα άφησα το φυσικό μου που είναι το μαύρο. Οπότε ουσιαστικά όταν εσείς με γνωρίσατε εδώ στο YouTube, όταν ξεκίνησα το κανάλι, δεν είχα χρώματα στα μαλλιά μου. Και περίπου πριν από 1-1,5 χρόνο, δεν θυμάμαι και ημερομηνίες ακριβώς, ξανάρχισα να πειραματίζομαι με τα χρώματα στα μαλλιά μου. Ξεκίνησα με το αποθυμένο μου, που ήταν το γκρι. Εγώ ήθελα να βάψω γκρι τα μαλλιά μου όταν ήμουν μικρή και είχα δει την Ατλαντίδα. Και έλεγα στη μαμά μου ότι θέλω να έχω γκρι μαλλιά. Και ψυχολογικά, πώς να το κάνουμε. Πριν από 1 χρόνο λοιπόν, το γκρι μαλλί έγινε τρέντ. Βέβαια ήμουν αρκετά έξυπνη για να μην το κάνω όλο γκρι, γιατί από μαύρο γκρι το μαλλί μου ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και αφού σας ζήτησα και ερωτήσεις, μου ρωτήσατε πάρα πολύ πώς θα συντηρούσα εκείνα τα γκρι μαλλιά που είχα. Αρχικά, το γκρι χρώμα εκείνο το είχα κάνει σε κομμωτήριο, διότι ήξερα ότι θα χρειαστεί πολλαπλά ντεκαπάζ για να ανοίξει και δεν ήθελα να τα κάνω μόνη μου ή με τη βοήθεια της μητέρας μου, γιατί ήθελα να γίνουν και κάποιες θεραπείες ενδιάμεσα, να χρησιμοποιηθεί. Νομίζω λέγεται Olaplex, το οποίο το βάζουν, είναι ένα συστατικό που μπαίνει μαζί με τη βαφή και σώζει λίγο από το ντεκαπάζ και το ξάνοιγμα και την ταλαιπώρια. Δεν ξέρω πολλά γι' αυτό, μπορείτε να το γκουγκλάρετε, θα σας γράφω κάποιες πληροφορίες από κάτω αν θέλετε να μάθετε σε τι βοηθάει κτλ. Και λοιπόν για να βγει εκείνο το γκρι χρειάστηκαν 4 ντεκαπάζ. Όπως καταλαβαίνετε ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ η τρίχα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για αυτό που κάναμε κράτησε και πολύ καιρό σε καλή κατάσταση. Δεν βγήκαν με τη μία γκρι-γκρι, με τα ρεφλέ άρχισε να βγαίνει γκρι. Στην αρχή βγήκε ένα περίεργο ξανθόσταχο σταχή. Βέβαια ο κομμωτής μου είχε πει ότι από μαύρο γκρι κατευθείαν δεν γίνεται και μπορεί να μην γίνει καν αυτό το καθαρό γκρι που θέλεις. Και η αλήθεια είναι ναι, ότι στην πορεία με κάποια ρεφλέ μου έβγαινε γκρι. Αλλά δεν κρατούσε. Τι εννοώ? Το έκανα εκεί τα ρεφλέ μου, τα σημεί και τα λοιπά. Γινόταν ωραίο γκρι. Κάθε φορά που λουζόμουν λοιπόν, κάποιες τούφες κατευθείαν από γκρι γίνονταν ξανθές, έτσι λίγο κιτρινέ, λίγο περίεργες. Οπότε ήταν ένα ανακατεμένο γκρι με ξανθό. Επομένως το γκρι κρατούσε μετά το ρεφλέ μέχρι να λουστώ. Και κάθε φορά που λουζόμουν γινόταν όλο και πιο ξανθό. Επομένως εγώ τι έκανα? Έκανα ρεφλέ, μετά άρχισα να αγοράζω και μόνη μου και έκανα ρεφλέ κάθε εβδομάδα για να το κρατάω όσο πιο γκρι γίνεται. Όπως καταλαβαίνετε, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για να συντηρώ αυτό το χρώμα και επίσης ξόδεψα και πολλά λεφτά. Εννοείται ότι όσες κοπέλες είναι ξανθιές ή τέλος πάντων ανοιχτό καστανό μπορούν πιο εύκολα να το πετύχουν, αλλά εμείς οι μελαχρινές θα πρέπει να ζοριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, όσες τούφες τις είχα κάνει γκρι, δηλαδή είχα κάνει τα 4 δεκαπάς, μετά από κάποιο καιρό ήταν. Πώς να το εξηγήσω τώρα? Σα τσίχλα! Σα σιλικόνη! Δηλαδή τραβούσε στην τρίχα και δεν είχε αυτή την ελαστικότητα της φυσικής τρίχας. Ήταν σαν
σαν τσίχλα, σαν 9 λεπτή είναι τσίχλα. Πάμε να την τρεβούσε και πάνω και τίνκ και κοβότανε. Επομένως, όταν στέγνωνα το μαλλί μου, δεχτεριζόμουνα. Μέχρι να στεγνώσει, προσπαθούσα να με το στεγνώνω για να μην έχει θερμότητα, έβαζα πολλά λάδια για να φαίνεται όσο πιο υγιές γίνεται. Ήταν η πιο μεγάλη ταλαιπώρια ever. Αλλά με ρωτήσατε πολύ ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα από όλα αυτά που έχω κάνει και είναι αυτό, δυστυχώς είναι το γκρι και έχω αποθυμένο που δεν το κράτησα πολύ καιρό. Αλλά πιθανό να μην το ξανακάνω ποτέ, γιατί τα μαλλιά μου τα γάμισα. Το επόμενο χρώμα που έκανα ήταν το mauve. Το mauve είναι safe choice. Είναι δηλαδή για όσους θέλουν μεν χρώμα, αλλά δεν θέλουν κάτι πολύ τρελό, θέλουν κάτι πιο safe. Το mauve είναι ό,τι πρέπει για αυτούς τους ανθρώπους. Τα είχα κάνει διάφορες αποχρώσεις του mauve, ό,τι έβλεπα στα μαγαζιά, είτε σε αυτά που πουλάνε τις εναλλακτικές βαφές τύπου Direction κτλ. Είτε στο Honda Center που έχει διάφορα. Και πολλές φορές εκείνη την περίοδο με ρωτούσατε τι mauve χρησιμοποίησα και δεν ήξερα γιατί το είχα χρησιμοποιήσει και το είχα πετάξει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έκανα και πολύ μεγάλη έρευνα. Το mauve το κράτησα αρκετό καιρό λοιπόν και είναι και από τα χρώματα που μου άρεσε πολύ και όταν ξέβαφα. Δηλαδή, τα άβαφα σκούρο-σκούρο mauve που το βράδυ μπορεί να φαινόταν και μαύρο, να μην έκανε τρελή διαφορά και το άφηνα να ξεβάφει με τα λουσίματα και γινόταν πιο ανοιχτό mauve, πιο έντονο mauve και ακόμη και προς το τέλος που γινόταν έτσι λίγο απαλό παλιλά. Και εκεί μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτό το απαλό παλιλά μου έβγαινε γιατί τα είχα γκρι πιο πριν. Άμα κάνετε 1-2 φορές δεκαπάς, δεν θα φτάνει σε αυτό το επίπεδο λιλά. Γιατί αργότερα που μάκρυνε το μαλλί και έκοψε οτιδήποτε ήταν πριν γκρι και ξανά έκανα αντάβιες δεκαπάς και τα πέρασα ξανά μοφ, δεν ξέβαφε νέο στο παλιλά χρώμα. Ξέβαφαν μέχρι έτσι το ανοιχτό μοφ και μετά άρχισαν να πορτοκαλίζουν, καστανίζουν. Γενικότερα το μοφ ήταν το πιο εύκολο χρώμα στη συντήρησή του. Και στο να πετύχει. Γιατί χρειαζόταν μόνο μία φορά δεκαπάς πάνω στο μαύρο μαλλί και μετά ξέβαφε πολύ σταδιακά, πολύ ομολά, πολύ όμορφα μέχρι να το ανανεώσω και μου κρατούσε περίπου 1,5-2 μήνες. Βέβαια, δεδομένου ότι εγώ λούζομαι κάθε 4-5 μέρες. Επομένως, μέχρι τώρα έχουμε γκρι που ήθελα να ανανεώσει κάθε εβδομάδα και μου κάθε 1,5-2 μήνες. Μετά δοκίμασα τα wash out colorista, τα οποία τα δοκιμάσαμε μαζί και πάλι εννοείται έκανα δεκαπάς γιατί είτε μόνιμο χρώμα είτε ημιμόνιμο δεν πιάνει πάνω σε μαύρο, θα πρέπει να είναι ανοιχτό καστανό, να είναι ξανθό. Επομένως, αναγκαστικά είχα κάνει πάλι δεκαπάς σε κομμωτήριο πάλι για να κάνω και θεραπεία και όλα αυτά να είναι όσο πιο υγιές γίνεται. Και μετά είχα περάσει τα κολορίστα. Θα σας έχω το vlog από κάτω, άμα θέλετε να το δείτε live, πώς είχα κάνει τη μορφή. Και είχα ανακατέψει μπλε με μοβ. Τα μοβ έφυγαν πολύ γρήγορα, όσο λέει η συσκευασία, δηλαδή μου κράτησαν 2 εβδομάδες, περίπου δηλαδή 3-4 λουσίματα. Τα μπλε πάλι που. Τα είχα κανένα μήνα και βάλε, δεν είχαν φύγει. Βέβαια μετά από πάνω τα βάψα πράσινο, οπότε δεν ξέρω εν τέλει σε πόσο καιρό θα έφευγαν. Ούτε δοκίμασα κάποιες μεθόδους όπως κάποιοι λένε ότι το ημιμόνιμο χρώμα βγαίνει πιο γρήγορα άμα λουστείς με Head & Shoulders ή άμα λουστείς με το ειδικό Fader Shampoo. Δεν τα είχα δοκιμάσει όλα αυτά. Στη συνέχεια τα έκανα πράσινα. Τα έκανα πράσινα με μια Direction βαφή, αυτή τη θυμάμαι. Και γιατί τα βάψα πράσινα, δεν είχα κανένα σκοπό να τα βάψω πράσινα. Για όλα αυτά ήταν nice. Είχαμε πάει σε ένα μαγαζί τέλος πάντων γιατί ήθελα να ξαναπάρω μοβ να τα ανανεώσω. Και είχε τελειώσει το μοβ. Και έψαχνα να κάνω κάποιο άλλο χρώμα γιατί ήθελα να τα ανανεώσω την ίδια μέρα γιατί την επόμενη πετούσα για Αρμενία. Οπότε ήθελα στο ταξίδι να έχω φρέσκο βαμμένο μαλλί. Και τι καλύτερο από το να βάψεις ένα άκυρο χρώμα σε ταξίδι, έτσι δεν είναι? Και μου λέει η Δανάη, αχ τι ωραίο πράσινο αυτό, έτσι όπως βλέπαμε τα δειγματάκια μπροστά μας, κάντα πράσινα και θα σου πάνε και αυτά. Και επειδή εγώ έτσι δεν πείθομαι εύκολα, τη λέω ναι, μωρέ, ας τα κάνω πράσινα, να έχω κάνει και πράσινο μαλλί. Η αλήθεια είναι ότι με το που τα έβαψα δεν μου άρεσε, γκρίνιαζα. Η Δανάη και τα κορίτσια και η Σοφία και η Μαρία μου λέγανε ότι είναι πολύ ωραίο. Στη συνέχεια, όσο υπορμήσω η ώρα μου άρεσε όλο και περισσότερο. Τελικά αποφάσισα ότι γενικά δεν μου αρέσει το πράσινο πάνω μου. Αλλά ok, it's good. Βέβαια, μετά όταν άρχισα να λούζομαι και να ξεθοριάζει και να γίνεται γκαζονή λαχανή, δεν μου άρεσε. Βέβαια, σε πολλούς από εσάς άρεσε πάρα πολύ και μου στέλνατε μηνύματα πώς το πέτυχα και πόσο μου πάει και πόσο ωραίο είναι. Γούστα είναι αυτά. Μετά από αυτό, αποφάσισα να τα κάνω μπλε. Αλλά δεν ήθελα το καθαρό μπλε. Ήθελα κάτι σε τυρκουαζέ, αλλά λίγο πιο σκούρο, πιο μπλε. Θεός ξέρει τι ήθελα. Καημένη η Έλενα, η κομμώτρια που το ανέλαβε, που της έλεγα αυτά και μπορεί να σκεφτόταν τι θέλει αυτή τώρα από μένα. Της έδειξα τέλος πάντων κάποιες φωτογραφίες και μου εξήγησε ότι επειδή είχα και το μόβο από κάτω και το πράσινο κτλ. Δεν θα μας έβγαινε κατευθείαν αυτό που θέλω. Αλλά ότι σιγά σιγά θα το βγάλουμε. Επομένως, κάναμε αυτό το πετρόλ τυρκουάζ που μπλεδίζει, πρασινίζει ανάλογα το φωτισμό. Στην κάμερα γενικά γράφει πιο μπλε, από κοντά φαίνεται πιο πράσινο. Περίεργο χρώμα. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε
πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το συγκεκριμένο χρώμα δεν είναι washout, δεν είναι δηλαδή από αυτά τα ημιμόνιμα χρώματα, Manic Panic Direction, κολοριστά, κάποιο από όλα αυτά. Είναι μόνιμη βαφή. Δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς, γιατί μου τα ανέλαβε η Έλενα στο κομμωτήριο. Ξέρω σίγουρα ότι έβαλε και μπλε και πράσινο. Και αυτή τη φορά δεν έκανα τύπου μπαλαγιάζ αντάβγες. Έκανα μεγαλύτερη επιφάνεια τρίχας, δηλαδή από εδώ και κάτω τα έβαψα όλα. Και λίγο εδώ μου έκανε μια πιο σταδιακή μετάβαση, γιατί ήθελα να αφήσω μαύρη ρίζα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα ανανεώνω συνέχεια. Που ξέρεις βέβαια, μπορεί κάποια στιγμή να τα βάψω και από τη ρίζα. Κάναμε λοιπόν δεκαπάζ αυτή τη φορά σε όλο το μαλλί. Χρειάστηκε μία φορά και στη συνέχεια περάσαμε αυτό το μπλε πράσινο και μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Αυτή η βαφή που είναι η μόνιμη μου έχει κρατήσει πάρα πολύ, δηλαδή όπως βλέπετε στα vlog περίπου δύο μήνες μετά αφότου τα έβαψα δεν έχει ξεθοριάσει σχεδόν καθόλου, μόνο κάποιες τούφες έχουν ξεθοριάσει αρκετά και ενδιάμεσα περίπου ένα μήνα μετά τα ανανέωσα και με το τυρκουάζ της κολορίστα τα πέρασα και έδωσαν ένα boost, έτσι έγινε λίγο πιο έντονο το χρώμα, έτσι ανανεώθηκε, αλλά δεν είναι ότι βάφτηκαν, πέρασε έτσι πολύ πρόχειρα από πάνω, ίσα ίσα για να δώσει έτσι ένα boost όπως είπα και θα τα ξαναπεράσω τώρα μέχρι να πάω άλλη μια-δυο φορές ίσως. Δεν ξέρω αν θα ξαναχρησιμοποιήσω το τυρκουάζ της κολορίστα, γιατί είδα ότι και τα directions έχουν κάτι σε τυρκουάζ. Ίσως δοκιμάσω εκείνο έτσι για να πειραματιστώ. Αλλά και πάλι αυτά είναι ημιμόνιμα και τα κάνω ίσα ίσα για ένα boost μέχρι να μου ξαναπεράσει το μόνιμο. Από όσο μου είπε η Έλενα, άμα το περάσουμε αρκετές φορές μετά θα γίνει εντελώς μόνιμο και δεν θα ξεθοριάζει. Συγκεκριμένα εκείνη τα έχει φούξια. Μου έχει πει δεν ξεθοριάζει καθόλου το χρώμα εκείνο που έχει. Εδώ θα σας πω και ένα story time. Η μητέρα μου όταν με είδε με τον μπλε μαλλί, πέρα από το ότι άρχισε να γελάει και να κακαρίζει μόνη της μέσα στο σπίτι, γιατί όταν τα έγραψα ήμουν Θεσσαλονίκη, με δούλευε και όλη την εβδομάδα. Τι εννοώ. Εγώ μικρή έβλεπα ένα ρώσικο παιδικό, το οποίο ήταν πρωταγωνίστρια η Μαλβίνα, μία ηρωίδα που είχε γαλάσια μαλλιά. Και ερωτευμένος μαζί της ήταν ο Πιερό, ένας μίμος. Και της τραγουδούσε συνέχεια μία καντάδα. Η μητέρα μου λοιπόν όταν με είδε, με παρομοίασε με τη Μελβίνα και θεώρησε ότι έχω κάποιο αποθυμένο και τα έκανα αυτό το χρώμα. Και εκείνη την εβδομάδα με ξυπνούσε με το τραγούδι αυτό που της τραγουδούσε ο Πιερό. Γιατί με κοροϊδεύεις, Μανούλα? Να σε τρολάρει η ίδια σου η μάνα. Καλά και οι φίλοι μου δεν αντέδρασαν πολύ ψύχραμα στην αρχή. Εμένα, σε εσύ ξεκάθαρα θα παίζει την κορμόνα. Κόμπιλα. Είδες και την πλευρά που είναι πιο μπλε. Αν το κάνω ξανθόκια από μπλε φράτζα. Φωτεινή, πάνε λίγο στο θάλαμο πάνω, σε παρακαλώ. Του Τζούνιο, ο Θωμάς λέει ότι θέλει να γίνει brand ambassador για το Fos Blog. Hostess. Δηλαδή θα κάνεις εσύ την εκπομπή. Ναι. Με ανταλλάζετε. Θα κρατάει και την κάμερα. Κάνουμε το πρώτο Fos για το 2018. Εντάξει. Ψηφίστε κουτσουνιά εμένα ή δικοτουνιά. Αλλά οκ, okay, το έχουμε αποδεχτεί όλοι νομίζω ότι θα κρατήσω αυτό το χρώμα για πολύ καιρό. Οπότε όσοι με ρωτήσατε ποιο είναι το επόμενο χρώμα που θα κάνω, δεν ξέρω. Θέλω να κρατήσω αυτό για αρκετό καιρό γιατί είναι το δεύτερο αγαπημένο μου μετά το γκρι. Οπότε ας μείνω σταθερή σε ένα χρώμα για κάποιο καιρό και μετά βλέπουμε τι θα μου τη βαρέσει. Με ρωτήσατε και ποιο χρώμα δεν θα έκανα ποτέ στα μαλλιά μου. Νομίζω δεν θα τα έκανα ποτέ ξανθά, έτσι το ξανθό. Γιατί και τον κρύο όταν ξέβαφε και γινόταν ξανθό δεν μου άρεσε καθόλου πάνω. Με ρωτήσατε πολύ αν προτιμώ να το βάφω μόνη μου ή σε κομωτή. Και τα δύο. Γενικότερα επειδή είμαι μελαχρινή, προτιμώ να κάνω δεκαπά στο κομωτήριο γιατί νιώθω ότι φροντίζουν περισσότερο την τρίχα από ότι αν θα το κάνω μόνη μου. Ή τουλάχιστον εγώ μόνη μου δεν ξέρω να το κάνω με θεραπείες, με Olaplex και όλα αυτά ή δεν έχω τα κατάλληλα προϊόντα για να το φροντίσω καλύτερα, αλλά από εκεί και πέρα μπορούν να στα βάψουν μια φορά σε κομμωτήριο ή 2-3 όποτε μπορείς και μετά μπορείς και μόνος σου να τα ανανεώνεις είτε με μόνιμες είτε με μόνιμες βαφές. Τώρα αν δεν χρειάζεται καπάς νομίζω ότι κάποιος μπορεί και μόνος του, άμα έτσι πιάνει και λίγο το χέρι του. Δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Με ρωτάτε αν έχουν υποστεί τα φθορά τα μαλλιά μου μετά από κάποιες βαφές. Όπως σας είπα, με τα γκρι είχαν καταστραφεί. Αλλά αυτή τη στιγμή που έχω κάνει ουσιαστικά δύο δεκαπάζ, μία που είχα κάνει μπαλαγιά αντάβγες και μία δεύτερη που το έκανα όλο. Οπότε κάποιες τρίχες μου είναι με μία φορά, κάποιες είναι με δύο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει φθορά. Δεν θα είναι το μαλλί ακριβώς όπως είναι το φυσικό. Αλλά η φθορά δεν είναι μεγάλη και ειδικά άμα τα φροντίζεις. Επομένως φροντίζω να κάνω καθώς νοζομαι κάθε 4 με 5 μέρες περίπου, δεν λούζομαι δηλαδή πάρα πολύ συχνά. Προτιμώ να χρησιμοποιώ μάσκα αντί για conditioner. Νιώθω ότι κάνει λίγο καλύτερη δουλειά στα μαλλιά μου. Τι άλλο, προτιμώ να τα στεγνώνω φυσικά. Κάποιες φορές βέβαια θα βάλω πιστολάκι όταν βιάζομαι.
αλλά τα αφήνω να στεγνώσουν φυσικά. Δεν τα ισιώνω κάθε εβδομάδα για το τακέο. Κάποιες φορές μπορεί να κάνω πλεξιδάκια ή κάτι τέτοιο για να μην τα κάνω styling κάθε φορά. Προσπαθώ δηλαδή να μην τα επιβαρύνω πάρα πολύ. Λαδάκια χρησιμοποιώ, αλλά δεν θα σας μιλήσω σε αυτό το βίντεο για προϊόντα, γιατί έχω δοκιμάσει πάρα πολλά. Και κάποια στιγμή θέλω να σας κάνω ξεχωριστό βίντεο για τα διάφορα προϊόντα που έχω δοκιμάσει. Μάλιστα τα κρατάω και σαν empties. Γιατί τόσο έντονα χρώματα και γιατί σου αρέσει να αλλάζεις χρώματα. Έντονα χρώματα γιατί, όπως ξέρετε, είμαι υπερβολική και όπως είδατε έχω παρελθόν με τα χρώματα και έχω από παλιά μια κλίση στο να αλλάζω τα μαλλιά μου, όπως και το στυλ μου και το ντύσιμό μου και όλα. Έτσι και τώρα που είναι και trending και υπάρχουν τόσες πολλές επιλογές, έχω βρει τη χαρά και μου αρέσει να αλλάζω συχνά χρώματα ακριβώς επειδή βαριέμαι την στασιμότητα της εικόνας και μου αρέσει να παίζω. Σε εμπόδισε να βρεις δουλειά? Δεν με έχει εμποδίσει ποτέ το χρώμα των μαλλιών μου να βρω δουλειά, όσο τρελό και να είναι. Τώρα θα μου πεις πω, τον τελευταίο χρόνο είναι τρελό το μαλλί σου. Αλλά τέλος πάντων, όσο είναι τρελό, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Και ακόμη και τώρα που τα έκανα μπλε, που κάνουμε και βίντεο στη δουλειά μου, πιο σοβαρά βίντεο, πάλι δεν είχε κανείς πρόβλημα. Οπότε ίσως επιτέλους αυτό το ταμπού ξεπερνιέται. Είναι εύκολο να επιστρέψεις στη φυσική σου απόχρωση? Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω να σου απαντήσω ακριβώς αυτή την ερώτηση, γιατί καθώς το μαλλί μου είναι μαύρο, όποτε θέλησα να επιστρέψω στη φυσική μου απόχρωση, που παίζει να ήταν μόνο μία φορά, τα έβαψα μαύρα και το χρώμα που κάτω ξέρασε λίγο μετά από πολύ καιρό που τα ξαναπάτησα μαύρο, και γενικά το μαύρο είναι το πιο σκούρο χρώμα, οπότε για μένα είναι πανεύκολο να επιστρέψω στη φυσική μου απόχρωση. Όλα τα υπόλοιπα χρώματα, έτσι τα ενδιάμεσα, τύπου καστανό, σκούρο καστανό ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει, φαντάζομαι ότι είναι λίγο πιο δύσκολο. Και η τελευταία ερώτηση που θα βάλω είναι: αν θα προτιμούσα να βάφω τα μαλλιά μου άλλο χρώμα κάθε μέρα ή να έχω μια ζωή το ίδιο χρώμα? Εννοείται άλλο χρώμα κάθε μέρα. Εννοείται! Μια ζωή το ίδιο χρώμα. Boring. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για τα χρώματα που έχω κάνει στα μαλλιά μου. Ελπίζω να απάντησα τις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας. Επίσης τώρα θα γλιτώσω όλα τα inbox που με ρωτάτε για χρώματα, γιατί όποτε με ρωτάτε θα σας παραπέμπω σε αυτό το βίντεο. Φανάρος! Φιλιά πολλά από μένα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Oh, shit.